Νομίζω μόλις ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σε όλους και να σας καλωσορίσω στη συνεδρίαση του τομέα που αφορά στην βιομηχανική παραγωγή, τα υλικά και τις κατασκευές. Όσοι συμμετείχατε στην σημερινή εκδήλωση από το πρωί, θα έλεγε κανείς ότι έχετε εξοικειωθεί με τον τρόπο που προγραμματίσουμε να υλοποιήσουμε τη διαβούλευση, καθώς και τον τρόπο που έχουμε λειτουργήσει ως συμβουλευτικές ομάδες. Στην παρουσίαση σήμερα θα μιλήσουμε συγκεκριμένα, όπως είπα, για τον τομέα βιομηχανική παραγωγή υλικά κατασκευές και παρακαλώ για την επόμενη διαφάνεια που θα μας δείξει, παρακαλώ όπως προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια, που μας δείχνει λοιπόν τα περιεχόμενα της παρουσίασης, που αρχικά θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας του τομέα, τις διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις τις οποίες λάβαν υπόψη τους, καθώς και τη διάρθρωσή του για να καταλήξουν στην πρόταση για το συγκεκριμένο τομέα. Θα σας δείξω έτσι επιγραμματικά τις επιδόσεις του τομέα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, καθώς και τα επόμενα βήματα. Η παρουσίαση έχει αρκετά στοιχεία, θα έλεγα. Ωστόσο, στην προσπάθειά μου να δώσω περισσότερο χρόνο στην κυρία Ανδρεούλη, που θα παρουσιάσει ως μέλος της συμβουλευτικής ομάδας την πρότασή της, θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική, καθώς θα ήθελα να αφιερώσουμε και αρκετό χρόνο στο τέλος για τυχόν ερωτήματα που μπορείτε να έχετε και τα οποία μπορείτε να θέσετε, όπως βλέπετε κάτω από την παρουσίασή μου στο player από κάτω, να φέρει ότι μέσω του Slido μπορείτε να τα υποβάλλετε τα ερωτήματά σας και θα προσπαθήσουμε είτε εγώ είτε τα μέλη της συμβουλευτικής να τα ανταποκριθούμε διευκρινίζοντας τα τυχόν ερωτήματά σας. Για να προχωρήσουμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια, όπου και στην επόμενη, ακριβώς εδώ πέρα, όπου θα ήθελα να αναφερθώ ότι είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, τα οποία ήταν και είναι η κυρία Ανδρεούλη από την ΕΒΕΤΑΜ, ο κύριος Γογολίδης από το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος, ο κύριος Δανιλίδης από το ΕΛΚΕΜΕ και ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ, ο κύριος Ζαμπετάκης από τους Ελληνικούς Λευκόλυθους, η κυρία Ζεριώτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κύριος Κατσιώτης από το ΤΙΤΑΝ, ο κύριος Κωνσταντινίδης από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Μπαζίγος από την εταιρεία Μπαζίγος, ο κύριος Νιάρχος από το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος, ο κύριος Σαραμπατζής από την εταιρεία Νανοφώς και προχωρώντας στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, που ήταν ο κύριος Στρατάκης από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Χοντζόπουλος από την εταιρεία Prime Laser, ο κύριος Χρυσολούρης από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κύριος Μαρκεζίνης από την εταιρεία Χιμάρ και λειτουργήσε και ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ, η κυρία Τσουμάνη από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, όπως και η κυρία Τσαγκύρη από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ο κύριος Κόπολας από την εταιρεία Sunlight, ο κύριος Μπόλας επίσης από την εταιρεία Sunlight και ο κύριος Παπαπολιμέρο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όλοι μαζί λοιπόν συνεργαστήκαμε αρκετά δημιουργικά, προκειμένου να καταλήξουμε στις προτάσεις τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε σήμερα για τον τομέα. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη διαβούλευση, επόμενη διαφάνεια, συγγνώμη. Τι λάβαμε λοιπόν υπόψη μας ως ομάδα για να διαμορφωθεί η συγκεκριμένη πρόταση που θα δείτε στη συνέχεια? Λήφθηκαν λοιπόν υπόψη οι διάφορες διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις του τομέα. Οι εξελίξεις οι οποίες θα έλεγε κανείς ότι συγκεκριμένο τομέα σχετίζονται άμεσα με βάση και τους επιμέρους τομείς και κλάδους του τομέα, αλλά και τους άλλους τομείς με τους οποίους αλληλεπιδρά και σχετίζεται. Έτσι λοιπόν, σχετικά με την υγεία και τις δημογραφικές εξελίξεις, θα έλεγε κανείς ενδεικτικά ότι η νανοβιοτεχνολογία και η νανοιατρική αναμένεται να επηρεάσουν και να επιλύσουν αρκετά προβλήματα σε θέματα υγείας. Όσον αφορά στο τομέα της ενέργειας, αναμένονται οι καινοτόμοι μέθοδοι βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και προηγμένα υλικά, να ενισχύσουν τις εφαρμογές για την παραγωγή, αποθήκευση αλλά και μετατροπή ενέργειας. Σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων και την κλιματική αλλαγή, αναμένεται διάφορα προηγμένα υλικά αλλά και κατασκευαστικές λύσεις να βελτιώσουν θέματα που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στο να εστιάσουν να παράγουμε προϊόντα υψηλής απόδοσης αλλά και με μικρότερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Σχετικά με τις πρώτες ύλες, βλέπουμε ότι αναδυόμενες τεχνολογίες αυξάνουν τη ζήτηση για πρώτες ύλες και είναι ιδιαίτερα σημαντικά θέματα όπως η ανακύκλωση των πρώτων υλών ή η δημιουργία εναλλακτικών λύσεων.
σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών, ασφάλειας και διαστήματος. Παρατηρούμε ότι με βάση την αύξηση για πρώτες ύλες, αλλά και με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, βελτιώνεται ο έλεγχος των υλικών, άρα και των ιδιοτήτων τους. Ενώ για παρανδεικτικά επίσης βλέπουμε ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να προσφέρει και να αλλάξει ριζικά τον τομέα των κατασκευών. Καθώς επίσης ο ίδιος ο τομέας αναπτύσσει τεχνολογίες μέσα από τα υλικά για την εφαρμογή τους σε τεχνολογίες 5G και 6G στις τηλεπικοινωνίες, αλλά εμφανίζονται και νέες εφαρμογές σε θέματα εθνικής ασφάλειας και διαστημικής τεχνολογίας. Όσον αφορά στις διεργασίες και τα συστήματα παραγωγής, η απορρόφηση νέων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βοηθάει αυτές τις διεργασίες και τα συστήματα να μετασχηματιστούν προς την κατεύθυνση είτε του ψηφιακού μετασχηματισμού, είτε της πράσινης μεταποίησης, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως αποτυπώνται στις διάφορες πολιτικές που θα δούμε στη συνέχεια. Παρακαλώ, η επόμενη διαφάνεια. Πολιτικές, λοιπόν, οι οποίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνουν τον τομέα και είτε σχετίζονται με την στρατηγική για τη βιομηχανία, είτε για την πράσινη συμφωνία, το σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, τη στρατηγική χημικών προϊόντων. Και όλες αυτές οι πολιτικές διαμορφώνουν και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία, το λεγόμενο Ορίζοντας Ευρώπη, το οποίο, όπως γνωρίζετε, αποτελείται από διάφορα κλάστερ και θα έλεγε κανείς ότι ο τομέας μας κυρίως περιλαμβάνεται στο κλάστερ 4 που αφορά το Digital Industry and Space. Ωστόσο, υπάρχουν πολιτικές, προγράμματα και εργαλεία τα οποία επηρεάζουν τον τομέα, τον διαμορφώνουν και αυτά έχουν σχέση με την πολιτική συνοχή, τα διορθωτικά ταμεία και άλλα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η διάρκεια του τομέα, πολύ σύντομα, κάποια κύρια σημεία που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ο τομέας της βιομηχανικής παραγωγής υλικών και κατασκευών έχει ένα έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα και μια υψηλή διαθεματικότητα. Επίσης, υπάρχει εξειδίκευση και ερευνητικού αλλά και εργατικού δυναμικού στον τομέα αυτό. Υπάρχει σημαντικές χώριες πρώτες ύλες στη χώρα, σημαντική εξωστρέφεια του κλάδους των μετάλλων και των δομικών υλικών, αξιόλογη παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων στη χώρα και βεβαίως μια δυναμική στα προηγμένα υλικά και την ανατεχνολογία και βεβαίως ένα υψηλά υποσχόμενο, θα έλεγε κανείς, οικοσύστημα με νέες επιχειρηματικές δράσεις. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ, στην οποία μπορούμε να αποτυπωθούν. Στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Στις επόμενες, λοιπόν, διαφάνειες, όπως αποτυπώνεται εδώ, βλέπουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τους διάφορους υποτομείς. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι στη βιομηχανική παραγωγή το σύνολο των δραστηριοτήτων συγκεντρώνεται γύρω από τη μεταποίηση. Υπάρχει μια ανθεκτικότητα στις διάφορες κρίσεις που πέρασαν τα τελευταία έτη στη χώρα μας. Ωστόσο, υπάρχει μια ανάγκη με βάση και τις πολιτικές που προαναφέρθηκαν για μετασχηματισμό, είτε αυτός είναι ο ψηφιακός, είτε προς την πράσινη μεταποίηση. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Αντίστοιχα στον τομέα των υλικών, τον υποτομέα των υλικών, υπάρχουν οι κλάδοι της βιομηχανίας στη χώρα, οι οποίοι όπως αναφέρεται για την περίπτωση της επεξεργασίας των μετάλλων, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα της εθνικής μεταποιητικής παρουσίας. Επίσης, βλέπουμε με σημαντική δραστηριότητα και σε εξαγωγικό επίπεδο και για τον τομέα των μετάλλων, αλλά και για τον κλάδο των πλαστικών. Και αντίστοιχα, υπάρχει και μια έντονη δραστηριοποίηση όσον αφορά τον τομέα των προηγμένων υλικών και της νανοτεχνολογίας. Στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Στην περίπτωση του υποτομέα σχετικά με τις κατασκευές, αυτός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων, είτε όσον αφορά τα οικοδομικά έργα, είτε όσον αφορά την κατασκευή κτηρίων, υποδομών, αλλά και άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. Γνώρισε δραματική πτώση ο κλάδος λόγω της μεγάλης ύφεσης και κυρίως και τα δομικά υλικά επηρεάστηκαν αρκετά. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη παραγωγική δραστηριότητα και υπάρχει και σημαντική άνοδος στο συγκεκριμένο τομέα. Παρακαλώ, η επόμενη διαφάνεια. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας δείξω στις ακόλουθες διαφάνειες πώς θα πήγαμε, ας το πούμε, σαν τομέας στην περίπτωση της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου.
Ο τομέας λοιπόν εδώ συγκεκριμένα ήταν υλικά και κατασκευές. Ενώ στην επόμενη προγραμματική περίοδο, θέλοντας η ομάδα να αναδείξει την βιομηχανική βιομηχανία, βιομηχανική παραγωγή, την συμπεριλαμβάνουμε στον τίτλο και γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο με την υλικά κατασκευές, ενώ στην επόμενη με τον τίτλο βιομηχανική παραγωγή υλικά κατασκευές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης σχετικά με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν στη δράση για το ερευνό δημιουργό καινοτομό, καθώς επίσης και την αντίστοιχα ποσοστά σε άλλες δράσεις όπως τα αέρανετ, τις ειδικές δράσεις που είχαν να κάνει με τα βιομηχανικά υλικά. Και βλέπουμε λοιπόν το ενδιαφέρον του ερευνητικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος στη χώρα στον τομέα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε ένα διάγραμμα με τις παρεμβάσεις οι οποίες είχαν την περισσότερη ζήτηση, θα έλεγε κανείς, όσον αφορά στον αριθμό τους, αλλά και στη δημόσια δαπάνη που υποβλήθηκαν αυτές τις προτάσεις. Και θα έλεγε κανείς ότι η θεματολογία που κυρίως υπήρξε ζήτηση αφορούσε θέματα βιοϊλικών, προηγμένων υλικών σε θέματα επικαλύψεων, είχε προστασία κτηρίων και υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης και για ενεργειακές εφαρμογές. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Εδώ υπάρχει μια γεωγραφική αποτύπωση, όπου θα έλεγε κανείς στον τομέα των υλικών κατασκευών, όλες οι περιφέρειες είχαν μια δραστική παρουσία και συμμετείχαν σε αρκετές προτάσεις που υποβλήθηκαν στη δράση. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Προχωρώντας, ωραία. Νομίζω ότι αυτή η διαφάνεια δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Ήδη ο κύριος Γιπάκης το πρωί αναφέρθηκε στο ερωτηματολόγιο που είχε μια δομημένη μορφή προκειμένου τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής να αποτυπώσουν τις διάφορες προτάσεις τους. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Λήφθηκαν υπόψη τα διάφορα κριτήρια για την επιλογή και των περιοχών παρέμβασης, καθώς και των θεματικών προτεραιοτήτων. Αυτά ήδη σας τα έχει παρουσιάσει και ο κύριος Γιπάκης, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, να πω ότι η κρίσιμη μάζα των επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο, το ερευνητικό δυναμικό, η ύπαρξη κλάστερ και hubs, δυναμική δύση στις αγορές, προσέλκυση επενδύσεων, ακόμη και το brain regain, δημιουργία νέων επιχειρήσεων, προσέλκυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τεχνολογική αναβάθμιση του τομέα, αλλά και υπάρχουσες υποδομές που είναι διαθέσιμες. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ήδη αναφέρθηκαν κάποιες πολιτικές που λήθηκαν υπόψη. Εδώ θα ήθελα να αναδειχθεί η αλληλεπίδραση και με άλλες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, είτε με άλλα υπουργεία όπως της ψηφιακής διακυβέρνησης, Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, είτε με το ΣΕΦ, με τις διάφορες μελέτες που έχει παρουσιάσει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βεβαίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, καθώς και διάφορες δράσεις και προγράμματα, είτε αυτό προκύπτει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε μέσα από νέα αποτελέσματα των έργων, όπως για παράδειγμα τα κέντρα ικανοτήτων. Όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη για να μπορέσει να υποβληθεί αυτή η πρόταση που θα δείτε σήμερα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Πάμε στο επόμενο διαφάνεια, παρακαλώ. Όπως θα δείτε, γίνανε ένας αριθμός συναντήσεων με τα μέλη της Επιτροπής. Αφού συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια, γίνανε διάφορες συναντήσεις προκειμένου να καταλήξουμε στις προτινόμενες παρεμβάσεις και προτινόμενες θεματικές προτεραιότητες, τις οποίες θα δείτε στη συνέχεια και θα παρουσιάσει η κυρία Ανδρεούλη από την ΕΒΕΤΑ. Και παρακαλώ για την επόμενη διαφάνεια, που νομίζω ότι ξεκινάει πλέον η κυρία Ανδρεούλη για να αναδείξει, θα έλεγε κανείς, την ομάδα της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Οπότε, δύο λόγο σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα σε όλους εκ μέρους της Συμβουλευτικής Ομάδας του Τομέα Βιομηχανική Παραγωγή Υλικά Κατασκευές. Είμαι η Δία Ανδρεούλη, Διευθύντρια Ερευνών της ΕΒΕΤΑΜ. Η ΕΒΕΤΑΜ είναι η ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιμών πιστοποίησης και ποιότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη ΓΕΓΕ για την πρόσκληση που μου έκανε να συμμετέχω και σε αυτή την προγραμματική περίοδο στη Συμβουλευτική Ομάδα. Είχα τη χαρά να συμμετέχω και στην προηγούμενη και να συνεργαστώ άψογα με τα άλλα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας. Στα επόμενα λεπτά θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε την πρότασή μας με 11 περιοχές παρέμβασης, όπως και τις αντίστοιχες θεματικές προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία του τομέα.
Εδώ θα ήθελα να πω ότι, όπως και ανέφερε και η κυρία Χαχαμίδου, ο τομέας παρουσιάζει έτσι ένα έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα. Και καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει ένα πλήθος προκλήσεων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών. Έτσι, η συμβουλευτική ομάδα διαμόρφωσε την πρότασή της, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και την εμπειρία μας από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, το εσωτερικό περιβάλλον με τις ανάγκες της αγοράς, τα δυνατά σημεία του τομέα, αλλά και τη δυναμική που έχουν κάποιες νέες τεχνολογίες, αλλά έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και τις τρέχουσες εξελίξεις και προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και την ανάγκη να εναρμονιστούμε και με την ευρωπαϊκή πολιτική. Μία πρώτη διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αναφέρθηκε λίγο και από την κυρία Χαχαμίδου, είναι ότι πέρα από τα υλικά και τις κατασκευές, έχουμε σε αυτήν την προγραμματική περίοδο και στο συγκεκριμένο τομέα την ανάδειξη και της βιομηχανικής παραγωγής, ο οποίος έχει και αυτός πλέον μία εμφανέστερη ενσωμάτωση μέσα στον παρόν τομέα. Ξεκινώντας λοιπόν, έχουμε την πρώτη περιοχή παρέμβασης, αφορά διεργασίες, εξοπλισμό και συστήματα για τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή. Πρόκειται μια ιδέα, έχει ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη παρέμβαση για να υπάρχει και εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή πολιτική και το Green Deal που όλοι γνωρίζουμε. Η δεύτερη περιοχή αφορά διεργασίες, εξοπλισμό και συστήματα για τη μετάβαση στην ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή. Εδώ λήφθησαν υπόψη και οι αλματώδεις εξελίξεις, τόσο στο Industry 4.0, στην ψηφιοποίηση. Όλα αυτά επιβάλλουν πλέον την προσαρμογή του τομέα, αλλά και τη βελτιστοποίηση των αλυσίδων αξίας που εμπλέκονται. Έτσι λοιπόν, η επόμενη στρατηγική περιοχή αφορά τα αναδιαμορφώσιμα συστήματα παραγωγής και αλυσίδες προστιθέμενης αξίας. Η τέταρτη περιοχή εστιάζει στην κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα αφορά υλικά, διεργασίες, διατάξεις και συστήματα παραγωγής για την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση. Η πέμπτη αφορά την υγεία και συγκεκριμένα υλικά, διατάξεις και τεχνολογίες για εφαρμογές στην υγεία. Και στην έκτη έχουμε εστίαση στην ενέργεια. Συγκεκριμένα αφορά υλικά, διεργασίες και διατάξεις για παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας. Η έβδομη αφορά την ευρύτερη περιοχή των δομικών κατασκευών και συγκεκριμένα υλικά, διεργασίες για αειφορία στις βιομηχανικές και κτηριακές κατασκευές, υποδομές, αλλά και πολιτιστική κληρονομιά. Η έβδομη αφορά υλικά, επιστρώσεις, τεχνολογίες κατεργασίας επιφανειών, μία επίσης πολύ σημαντική περιοχή με πληθώρα υλικών, τεχνολογιών, αλλά και εφαρμογών στη χώρα. Η ένατη είναι μια διευρυμένη ομάδα με σημαντική δραστηριότητα και προοπτικές. Αφορά τις πρώτες ύλες. Είμαστε χαρούμενοι που ζούμε σε μια χώρα με τεράστιο ορυκτό πλούτο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή αυτή έχουμε τις πρώτες ύλες, τα βιομηχανικά υλικά, τα υλικά συσκευασίας, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και διεργασίες παραγωγής του. Η δέκατη είναι η περιοχή για υλικά και διατάξεις για εφαρμογές μεταφορών, διαστήματος, ασφάλειας και τηλεπικοινωνιών. Και τέλος, έχουμε την ενδέκατη, last but not least, έχουμε την περιοχή της νανοτεχνολογίας, νανοηλεκτρονικής και φωτονικής, περιοχές πολύ υψηλής καινοτομίας με τεράστια δραστηριότητα έτσι, από πλήθος με πολλές ομάδες στη χώρα. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια, όπου γίνεται μία προσπάθεια σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές παρέμβασης να εντοπιστούν συγκεκριμένα πεδία και τεχνολογίες, έτσι ώστε να υπηρετείται η κάθε μία από αυτές τις περιοχές. Έχουμε λοιπόν εδώ, στην πρώτη περιοχή, που αφορά τις διεργασίες, τον εξοπλισμό, τα συστήματα για τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή, έχουμε 7 προτεραιότητες θεματικές. Η πρώτη αφορά το σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση και ανάπτυξη διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής ή μεταποίησης με βελτιωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Η δεύτερη, σχεδιασμό, μοντελοποίηση και ανάπτυξη διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής με έμφαση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή και κλιματικά ουδέτερων καυσίμων. Στην τρίτη,
Έχουμε καινοτόμες μέθοδοι και συστήματα βιώσιμης εκμετάλλευσης ή και διαχείρισης φυσικών πόρων για βιομηχανική αξιοποίηση. Στην τέταρτη, καινοτόμες τεχνολογίες εξόρυξης και εμπλουτισμού πρώτων υλών, με έμφαση στη βελτίωση του ευρύτερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στην πέμπτη, συλλογή και αξιοποίηση διοξιδίου του άνθρακα από απαέρια βιομηχανικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής σε χρήσιμα προϊόντα, αλλά και της αποθήκευσης. Ενώ στην έκτη, έχουμε τα νανοϊλικά, προηγμένα ή και καινοτόμα σύνθετα υλικά για βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής επετελεστικότητας, αλλά και με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην τελευταία θεματική περιοχή γίνεται μία προσπάθεια να έχουμε τις συνέργειες όλων των παραπάνω. Αφορά λοιπόν περίπτωση πιλωτικής εφαρμογής σε πραγματικής κλίμακας μονάδες βιομηχανικής παραγωγής ή μεταποίησης που αφορούν συνέργειες μεταξύ των παραπάνω προτεραιοτήτων. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη, όπου έχουμε την δεύτερη περιοχή παρέμβασης που αφορά τις διεργασίες, τον εξοπλισμό και τα συστήματα για τη μετάβαση στην ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή. Και εδώ έχουν εντοπιστεί 6 θεματικές προτεραιότητες, τις οποίες θα δούμε. Η πρώτη αφορά στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό καινοτόμων ψηφιακών μεθόδων για τη βελτιστοποίηση των διεργασιών της βιομηχανικής παραγωγής ή και μεταποίησης, με έμφαση όμως στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγικότητας ή και της ποιότητας των προϊόντων. Έχουμε στη δεύτερη περιοχή την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ των παραγωγικών μονάδων και συστημάτων μέσω αναβάθμισης βιομηχανικού εξοπλισμού ή και διασύνδεσης πόρων, οι άνθρωποι, οι μηχανές, τα ψηφιακά συστήματα, με χρήση των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και μεθόδων. Ακολουθεί η βελτιστοποίηση των διαδικασιών συντήρησης του βιομηχανικού εξοπλισμού με εφαρμογή όλων αυτών των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων. Επίσης, έχουμε την ανάπτυξη των έξυπνων, αυτόνομων συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής με εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών και των συστημάτων. Επίσης, σημαντική είναι η περιοχή για την ενσωμάτωση τεχνολογιών προσθετικής παραγωγής ή τρισδιάστατης εκτύπωσης με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας, την αποφυγή αστοχιών, την ελάττωση των απορριμμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία, συνοδευόμενα από βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών των τελικών προϊόντων. Και σε αυτή την περιοχή έχουμε την τελευταία προτεραιότητα, η οποία εστιάζει στην πιλωτική εφαρμογή σε πραγματικής κλίμακας μονάδες βιομηχανικής παραγωγής ή μεταποίησης που αφορούν σε συνέργειες μεταξύ των παραπάνω προτεραιοτήτων. Έχουμε λοιπόν κατά νου εδώ περιοχές, πιλωτικές εφαρμογές, όπου περισσότερα του ενός συνεργάζονται έτσι ώστε στο πεδίο να έχουμε την ανάδειξη των συνεργειών που φέρει αυτή η έρευνα και η καινοτομία στους κλάδους. Πάμε στην επόμενη περιοχή, την τρίτη. Είναι μια αρκετά στρατηγική σημασίας περιοχή, τα αναδιαμορφώσιμα συστήματα παραγωγής και οι αλυσίδες προστιθέμενης αξίας. Έχουμε 3 θεματικές προτεραιότητες. Η μία αφορά την υψηλής καινοτομίας περιοχή με τις εφαρμογές των ψηφιακών διδήμων σε θέματα διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής ή και μεταποίησης. Η δεύτερη, τα ευέλικτα και συνεργατικά συστήματα βιομηχανικής παραγωγής ή και μεταποίησης. Και αυτό είναι ιδιαίτερης αξίας πλέον, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στη βιομηχανική παραγωγή, στα συστήματα, να αλλάζουν ανάλογα, να έχουν μια ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες που ανακύπτουν. Και στο τρίτο, έχουμε τις νέες τεχνολογίες υψηλής παραγωγικότητας και αξιοπιστίας για εφαρμογές κατασκευής ή και μεταποίησης. Περνάμε και στην τέταρτη τώρα ομάδα, στην επόμενη, ωραία. Εδώ είναι η ομάδα που έχει έτσι έμφαση στην κυκλική οικονομία. Εδώ έχουν εντοπιστεί 11 θεματικές προτεραιότητες. Η πρώτη αφορά σε τεχνολογίες και εργαλεία για την αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών, απορρίψεων, απορριμμάτων από διάφορες διεργασίες, αλλά και προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
αυτό μπορεί να είναι μια ευρεία γκάμα, όπως καταλαβαίνετε. Στην παρένθεση έχουμε δώσει κάποια παραδείγματα. Η δεύτερη περιοχή είναι οι οικοκαινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες ανάκτησης μετάλλων και κρίσιμων πρώτων υλών, αλλά και επαναχρησιμοποίησή τους σε διάφορες εφαρμογές. Έχουμε τεχνολογίες βιώσιμης αποσυναρμολόγησης, αλλά και ανακύκλωσης μεταλλικών και άλλων δομών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Επίσης, έχουμε τεχνολογίες και ανακύκλωση συνθέτων ή πολυστρωματικών οργανικών υλικών. Είναι μια περιοχή, έτσι, μια ιδιαίτερη πρόκληση για την έρευνα και καινοτομία. Στην τέταρτη, έχουμε τον ολιστικό σχεδιασμό προϊόντων με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια, όμως, του κύκλου ζωής τους. Συστήματα διεργασίες ιχνηλάτησης, παρακολούθησης, μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική έτσι αντιμετώπιση στο θέμα αυτό. Επίσης, σημαντική είναι η περιοχή που εντοπίζεται όσον αφορά τα ασφαλή, βιώσιμα υλικά και διεργασίες, εξσχεδιασμού και την εκτίμηση του κινδύνου. Στην έκτη έχουμε την ανάπτυξη των τεχνολογιών ολοκληρωμένης διαχείρισης προϊόντων και υλικών ευρείας κατανάλωσης σύμφωνα με τις αρχές του 5R. Reduce, reprocess, reuse, recycle, recover. Αξιοποίηση απορριμμάτων βιομηχανικής αλλά και αστικής προέλευσης ως εναλλακτικές πηγές υλικών ή καυσίμων προκειμένου να έχουμε κάποια βιομηχανική χρήση. Όπως επίσης συστήματα και τεχνικές για την καλύτερη διαχείριση και επανάχρηση του νερού στη βιομηχανία, τα κτίρια και τις κατασκευές. Μια ιδιαίτερης αξίας, πρώτη ύλη θα λέγαμε, το νερό, πολύτιμο. Έχουμε επίσης τα υλικά, τις διατάξεις και τεχνολογίες για τη συλλογή, διαχείριση και την ανακύκλωση του νερού. Στη δέκατη έχουμε την ανάπτυξη πιλωτικών λύσεων πάλι σε πραγματική κλίμακα για βιομηχανική συμβίωση με αξιοποίηση διαφόρων ροών, δηλαδή ροών ενέργειας, υλικών, αποβλήτων νερού. Αυτή είναι μια περιοχή έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως εκεί όπου υπάρχει μεγάλη βιομηχανική συγκέντρωση. Ιδιαίτερα, νομίζω, αξίας περιοχή η οποία έχει εντοπιστεί στο νέο τομέα. Και τέλος, επειδή μιλάμε για κυκλική οικονομία, οι αλυσίδες αξίες έχουν τεράστια σημασία. Έχει δοθεί λοιπόν στην δέκατη η περιοχή της διαμόρφωσης και ενίσχυσης των συστάδων της αλυσίδας αξίας του κύκλου ζωής των υλικών, τεχνολογιών και εφαρμογών. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη. Ελπίζω να έχω την υπομονή σας. Είναι μια πολύ διευρυμένη περιοχή αυτή της βιομηχανικής παραγωγής υλικών κατασκευών. Έχουμε βρεθεί λοιπόν στην πέμπτη περιοχή παρέμβασης που αφορά τα υλικά, τις διατάξεις και τεχνολογίες για τις εφαρμογές στην υγεία. Εδώ υπάρχουν και εδώ 10 θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες έχει εντοπίσει η συμβουλευτική ομάδα. Η πρώτη αφορά τις μικρορευστονικές διατάξεις και μικροεργαστήρια, lab on chip, με εφαρμογές στη διάγνωση, την προσομοίωση οργάνων, τη θεραπεία, τη διαγνωσιοθεραπεία, αλλά και άλλες περιοχές. Επίσης, έχουμε τα βιοϊλικά, με εφαρμογές στη διάγνωση και τη θεραπεία, τα ικριώματα μηχανικής και αναγέννησης ιστών, υλικά και μέθοδοι εκτύπωσης αλλά και κατασκευής αυτών, βιοαισθητήρες για την ανίχνευση, διάγνωση ή και θεραπεία, αλλά και εμφυτεύσιμα υλικά, μικρο-νανοδιατάξεις και συστήματα για τη μέτρηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ακολουθούν βιομιμητικά, βιοδραστικά βιοϊλικά, επιθέματα και άλλα και διεργασίες παραγωγής αυτών, όπως και νέες περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και υλικά αποστήρωσης ή και αδρανοποίησης ή και μείωσης του αριθμού των μικροοργανισμών πάνω σε επιφάνειες, σε αντικείμενα, σε ύδατα, σε αέρα, σε τρόφιμα, αλλά που δεν δημιουργούν ανθεκτικά στελέχη.
Την 8η έχουμε νέα υλικά, διατάξεις και τεχνολογίες βιοιατρικής απεικόνησης και ειθμιλάτησης. Και στην 9η υλικά, διατάξεις, αισθητήρες, μικροσυστήματα, τεχνολογίες για ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, στα νοσοκομεία και άλλα. Σημαντική περιοχή, η οποία εντοπίστηκε και έχει αποδοθεί σε αυτή την παρέμβαση, αποτελεί η ασφάλεια των υλικών και των άνω υλικών. Θα προχωρήσουμε τώρα και στην 6η, που εστιάζεται στην ενέργεια. Εδώ έχουμε 7 θεματικές προτεραιότητες που έχουν εντοπιστεί από την ομάδα. Η πρώτη αφορά στα υλικά και διατάξεις για τη χρήση και μετατροπή της ηλιακής ενέργειας. Δίνουμε κάποια παραδείγματα, μιλάμε για θερμικά, ηλιακά, φωτοβολταϊκά, για υλικά αλλαγής φάσης, τα phase change materials, αλλά και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς που έγινε στην περιοχή. Στη δεύτερη έχουμε υλικά για τεχνολογίες παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, αλλά και χρήσης υδρογόνου. Σίγουρα υπάρχουν συνέργειες, όπως θα διαπιστώσετε, και με τις άλλες πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα της ενέργειας. Εδώ όμως δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση στα υλικά και τις τεχνολογίες παραγωγής. Στην τρία έχουμε τα ευφυή συστήματα μετατροπής ενέργειας. Την τέταρτη έχουμε υλικά για συγκομιδή ενέργειας από το περιβάλλον για ενεργειακά αυτόνομες διασυνδεδεμένες διατάξεις και συστήματα. Και στην πέμπτη έχουμε υλικά και διατάξεις συστήματα για την αποθήκευση ενέργειας, ανακυκλώμενα αλλά και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στην έκτη είναι υλικά για διατάξεις με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και στην τελευταία υλικά και διατάξεις για τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των κατασκευών. Προχωράμε και στην 7η τώρα περιοχή, παρακαλώ για την επόμενη διαφάνεια, όπου εδώ αφορά την ευρύτερη περιοχή των δομικών και των κατασκευών. Έχουμε εντοπίσει 8 θεματικές προτεραιότητες, προσπαθώντας έτσι να καλύψουμε τη μεγάλη γκάμα υλικών και τεχνολογιών. Η πρώτη αφορά σε δομικά υλικά, μεθόδους ή και συστήματα για κτίρια και υποδομές με βελτιωμένη ενεργειακή επίδοση. Η δεύτερη, δομικά υλικά, μέθοδοι ή και συστήματα για κτίρια και υποδομές με βελτιωμένη λειτουργική επίδοση. Εδώ, ας πούμε, έχουμε για παράδειγμα σκεφτεί αντισεισμικότητες, ανθεκτικότητα σχηροδέματος, πυρανθεκτικότητα, ηχομόνωση, τέτοιες λειτουργικές, έτσι, λειτουργικά χαρακτηριστικά. Στην τρίτη περιοχή έχουμε δομικά υλικά, μεθόδους ή και συστήματα για κτίρια και υποδομές με βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Έτσι λοιπόν μιλάμε για δομικά υλικά με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, αυτοκαθαρισμό και άλλες τέτοιες ιδιότητες. Στην τέταρτη έχουμε καινοτόμους τρόπους κατασκευής κτιρίων και υποδομών, υλικά και διεργασίες αυτών με έμφαση στην αποδοτικότητα, στην επιτελεστικότητα και την αειφορία. Έχουμε για παράδειγμα ελαφροβαρή δομικά υλικά υψηλής επιτελεστικότητας, την προκατασκευή, αρθρωτές κατασκευές, modular design, τρισδιάστατη εκτύπωση. Όλες αυτές καλύπτονται σε αυτήν την θεματική προτεραιότητα. Στην πέμπτη εστιαζόμαστε στην προστασία, επισκευή ή και αποκατάσταση κτιρίων, υποδομών ή και μνημείων αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην έκτη, υλικά, μέθοδοι ή και συστήματα για δομικά έργα ειδικών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων υποδομών μεταφορών, ενέργειας και πολιτικής προστασίας, για παράδειγμα σύραγγες, φράγματα, γέφυρες, τέτοιου είδους έργα. Στην 7η έχουμε ενσωμάτωση προηγμένων ψηφιακών μεθόδων και συστημάτων για την κατασκευή κτιρίων ή και υποδομών, όπως εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων, Internet of Things, το Building Information Management, είναι οι νέες τάσεις οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες στον τομέα. Αυτόνομα συστήματα υποστήριξης κατασκευής, αισθητήρες, έξυπνα κτίρια. Και στην τελευταία έχουμε για ακόμα μία φορά την περίπτωση της πιλωτικής εφαρμογής σε πραγματικής κλίμακας κτίρια ή και υποδομές, έτσι ώστε να έχουμε ανάδειξη όλων των συνεργειών ή μέρος των συνεργειών από τις παραπάνω προτεραιότητες. Θα περάσουμε τώρα και στην 8η
Εδώ αφορά στην ουσία τα υλικά επιστρώσεις, τεχνολογίες και τεχνολογίες κατεργασίας επιφανειών. Βρίσκει τεράστιο πεδίο εφαρμογών. Στην πρώτη θεματική προτεραιότητα έχουμε τις έξυπνες επιστρώσεις ή και μικρονανοδομημένες επιφάνειες με μία ή περισσότερες λειτουργικές ιδιότητες, για παράδειγμα αυτοκαθαρισμό, αντιμικροβιακή δράση, επιστρώσεις με βελτιωμένες οπτικές, που δίνουν βελτιωμένες οπτικές ιδιότητες στο υπόστρωμα, βιομιμητικές ιδιότητες, μείωση τριβής και πλήθος άλλων, όπως θα δείτε. Στη δεύτερη έχουμε τις έξυπνες λειτουργικές επιστρώσεις ή και μικρονανοδομημένες επιφάνειες με απόκριση στις μεταβολές των εξωτερικών παραγόντων. Στην τρίτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη ασφαλών, οικολογικών και βιώσιμων επιστρώσεων και επιφανειών. Στην τέταρτη, τεχνολογίες επιφανειακής χημικής τροποποίησης ή και μικρονανοδόμησης επιφανειών. Τεχνολογίες όπως το λέιζερ, πλάσμα, αλλά και διάφορες προηγμένες υγρές χημικές μέθοδοι τελικά. Στην πέμπτη, έχουμε τις συνεργασίες εναπόθεσης με υγρές και ξηρές μεθόδους ενός ή περισσότερων στρωμάτων. Έχουμε πολυστρωματικά συστήματα, αλλά και διεργασίες επιλεκτικής εναπόθεσης. Και στο τέλος, τον χαρακτηρισμό και τη μετρολογία μικρονανοδομημένων επιφανειών και επιστρώσεων, έτσι ώστε να μπορέσει να αξιολογείται η επιτελεστικότητά τους. Θα περάσουμε τώρα και στην ένατη περιοχή. Είναι η περιοχή, μια αρκετά διευρυμένη περιοχή, γιατί καλύπτει μια μεγάλη γκάμα από τις πρώτες ύλες μέχρι τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Έτσι λοιπόν και αυτή είναι μία από τις θεματικές, από τις περιοχές παρέμβασης με αρκετές θεματικές προτεραιότητες. Έχουμε και εστιαζόμαστε στην πρώτη που αφορά τη βελτίωση και ανάπτυξη νέων διαδικασιών παραγωγής, επεξεργασίας, διαμόρφωσης μεταλλικών ή μη μεταλλικών ή και άλλων προϊόντων. Δίνουμε κάποια παραδείγματα, έλαση, διέλαση, σειρματουργία, προηγμένες τεχνολογίες μορφοποίησης, θερμικής επεξεργασίας, διάφορες επεξεργασίες. Στην δεύτερη περιοχή έχουμε την ανάπτυξη υλικών και διεργασιών για ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα. Ανόργανα αλλά και οργανικά υλικά μπορεί να είναι εδώ, για περιβάλλοντα, για παράδειγμα, με πολύ ψηλή διάβρωση, χημική προσβολή, τριβή, θερμοκρασία κτλ. Στην τρίτη έχουμε ανάπτυξη υλικών και διεργασιών για εινόδη, υφασμένα ή και μη υφασμένα προϊόντα με αναβαθμισμένες ιδιότητες αλλά και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έτσι ώστε να έχουμε εφαρμογές σε κατασκευές, ναυτιλία, έξυπνα ενδύματα, γεωργία, ασφάλεια σε ένα ευρύ πεδίο περιοχών. Στην τέταρτη έχουμε την ανάπτυξη υλικών, συστημάτων και διεργασιών για λειτουργικές συσκευασίες, συσκευασίες για τρόφιμα, φάρμακα, αγροτικά προϊόντα, διάφορα. Στην πέμπτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τις διεργασίες παραγωγής για πολυμερή, βιοπολυμερή, βιοπλαστικά, βιοαπικοδομήσιμα, ειδικά πολυμερή για βιομηχανικά αλλά και κατανοητικά προϊόντα, αλλά και για κάποιες ίσως εξειδικευμένες εφαρμογές που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κατανοητή. Στην έκτη έχουμε εκμετάλλευση και βιώσιμη διαχείριση των εγχώριων φυσικών πόρων για εφαρμογές στις κατασκευές, στη βιομηχανία, αλλά και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Καινοτόμες τεχνολογίες, και επίσης το άλλο κομμάτι που αποτελεί μέρος των εγχώριων φυσικών πόρων, αποτελούν οι καινοτόμες τεχνολογίες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη χαρτογράφηση, έρευνα και εξόρυξη για την βιομηχανική αξιοποίησή τους. Στην έβδομη έχουμε τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διεργασίες παραγωγής σύνθετων υλικών και συστημάτων με αναβαθμισμένες ιδιότητες. Στην όγδοη έχουμε σχεδιασμό, ανάπτυξη και διεργασίες παραγωγής νέων κραμάτων για χρήση στις μεταφορές, στις κατασκευές, τον ενεργειακό τομέα, τη συσκευασία ή για κάποιες πιο εξειδικευμένες εφαρμογές. Στην ένατη, τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διεργασίες παραγωγής βιομιμητικών υλικών και επιφανειών με προηγμένες ιδιότητες. Και τέλος, έχουμε τα υπολογιστικά μοντέλα προσομοιώσεων, εργαλεία πληροφορικής, που επιτρέπουν τον βέλτιστο και ασφαλή σχεδιασμό
των υλικών και των διεργασιών. Ερχόμαστε στην προτελευταία, αρκετά σημαντική περιοχή, που αφορά επίσης μια διευρυμένη κατηγορία. Είναι τα υλικά και διατάξεις για εφαρμογές μεταφορών διαστήματος ασφάλειας και τηλεπικοινωνιών. Εδώ έχουμε στην πρώτη θεματική προτεραιότητα τα ελαφριά υλικά για τις επίγειες αναέριες και θαλάσσιες μεταφορές για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στη δεύτερη, την ανάπτυξη των προηγμένων σύνθετων υλικών για χρήση στις μεταφορές. Επίσης, έξυπνα υλικά και υλικά για διαστημικές εφαρμογές. Προηγμένα υλικά και μέσα προστασίας και θωράκισης από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ανάπτυξη υλικών υψηλής ειδικής αντοχής σε μηχανική, ηλεκτρική και θερμική καταπώνηση. Υλικά για μη επανδρομένα αερομεταφερόμενα συστήματα. Τεχνολογίες για επίκαιες και δορυφορικές τηλεπικοινωνίες 5G, 6G και αξιοπιστία υλικών και διατάξεων. Τελειώσαμε με την 11η περιοχή, όπου έχουμε την νανοτεχνολογία, την νανοηλεκτρονική και φωτονική. Είναι υλικά και τεχνολογίες για φωτονικές και οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα και εφαρμογές, υλικά και τεχνολογίες για διατάξεις λογικής και μνήμης, νευρομορφικές τεχνολογίες, υλικά και τεχνολογίες για ηλεκτρονικά ισχύως και εφαρμογές, όπως και τυπωμένα ηλεκτρονικά, wearable electronics, υλικά και διατάξεις για κβαντικές τεχνολογίες, για 5G, 6G technologies, νανοδομημένα υλικά, μεταυλικά, μονοστρώματα, λεπτά ημένια, μεταεπιφάνειες, προηγμένες έτσι, τεχνολογίες νανοδομημένων επιφανειών, υλικά και τεχνολογίες για φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς αισθητήρες και μακρονανοσυστήματα και εφαρμογές αυτών, όπως στο διαδίκτυο των πραγμάτων και τέλος τις μικρορευστονικές διατάξεις και μικροκατεργασία, υλικά και εφαρμογές στο περιβάλλον, την ασφάλεια για τρόφιμα, γεωργία, ενέργεια κλπ. Εδώ ολοκληρώθηκε έτσι μία πολυπληθής, θα έλεγα, παρουσίαση θεματικών προτεραιοτήτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Όπως αντιλαμβάνεστε, έγινε μία προσπάθεια να καλυφθεί μία ευρύτατη περιοχή πεδίων, τεχνολογιών, υλικών, συστημάτων σε ένα πολύ σημαντικό και διευρυμένο πλέον τομέα που αφορά τη βιομηχανική παραγωγή, τα υλικά και τις κατασκευές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ανδρεούλη για την παρουσίαση των 11 παρεμβάσεων καθώς και των ενδεικτικών προτεραιοτήτων οι οποίες προτείνονται από τη συμβουλευτική ομάδα. Παρακαλώ για την επόμενη διαφάνεια. Πολύ σύντομα να αναφέρω λίγο τα επόμενα βήματα. Όπως είπαμε, αυτή είναι η πρόταση της συμβουλευτικής ομάδας, όπως αποτυπώθηκε στη σημερινή παρουσίαση. Θα υπάρχει διαθέσιμο διεντεσκοπημένη η σημερινή εκδήλωση, καθώς και όλο το υλικό που έχει προκύψει από τις διάφορες συναντήσεις της συμβουλευτικής ομάδας, η οποία βρίσκεται, το υλικό αυτό βρίσκεται διαθέσιμο στο site της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Και βεβαίως είμαστε στη φάση της διαβούλευσης, άρα λοιπόν για όσους ενδιαφέρονται μπορείτε στο ερωτηματολόγιο που είχε ανέβει στον ακόλουθο σύνδεσμο, τον οποίο θα μπορέσετε να βρείτε και στο site της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Μπορείτε εκεί λοιπόν μέσα από το ερωτηματολόγιο να κάνετε τις προτάσεις σας σχετικά είτε με τις παρεμβάσεις ή με τις ενδεικτικές προτεραιότητες που έχουν αποτυπωθεί. Θα έλεγα τώρα να πάμε στις ερωτήσεις. Λαμβάνω εδώ τα διάφορα ερωτήματα, οπότε δώστε μου ένα λεπτό να ξεκινήσουμε με τις ακόλουθες ερωτήσεις. Και βεβαίως, ανάλογα με το αντικείμενο του ερωτήματος, πέρα από την κυρία Ανδρεούλη, που έχουμε τη χαρά και τιμή να είναι μαζί μας σήμερα διαδικτυακά, παρακαλώ και οποιοδήποτε άλλο μέλος της συμβουλευτικής ομάδας να μπορεί να συνδεθεί και να απαντήσει σχετικά με τα ερωτήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάποια ερωτήματα τα οποία διαβάζω. Λοιπόν, καθαρά απόβλητα με βάση τον άνθρακα σε ενέργεια με τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νησιά και κοινότητες. Υπάρχει σχέδιο για τέτοια τεχνολογία?
Μάλιστα. Μία άλλη ερώτηση από το ίδιο άτομο, αφορά πάλι για απόβλητα. Καθαρή ενέργεια από απόβλητα πλοίων λιμένων. Ποια τεχνολογία ερευνάται για ελληνικά νησιά και λιμάνια της υπηρετικής χώρας? Απόβλητα, και η επόμενη ερώτηση πάλι από το ίδιο άτομο αφορά τη λήψη απορριμμάτων πλαστικών και τη μετατροπή σε καθαρή ενέργεια. Λοιπόν, τα ερωτήματα λοιπόν που έχουμε λάβει αφορούν τα απόβλητα και τα απορρίμματα πλαστικών. Δεν ξέρω, κυρία Ανδρεούλη, αν μπορείτε να δώσετε κάποια σχετική απάντηση εσείς ή να καλέσουμε κάποιο άλλο μέλος της συμβουλευτικής. Εκ πρώτης, ναι. Εδώ θα έλεγα... Μάλλον μικροφωνείς λίγο. Εδώ θα έλεγα ότι μάλλον καλύπτεται η συγκεκριμένη περιοχή από την τέταρτη παρέμβαση που αφορά την κυκλική οικονομία. Στην πρώτη θεματική προτεραιότητα, η ομάδα έχει προτείνει τις τεχνολογίες και εργαλεία για την αξιοποίηση δευτερογενών υλικών, απορρίψεων, απορριμμάτων, οπότε νομίζω ότι... πρέπει να καλύπτεται αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει, πρέπει να καλύπτεται από αυτή τη θεματική περιοχή. Ωστόσο, μπορούμε να δούμε συνέργειες, νομίζω, και με τις άλλες πλατφόρμες που αφορά το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σίγουρα, νομίζω ότι κάπου θα μπορέσει να καλυφθεί αυτό εδώ. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση που θα θέλατε να κάνετε... θα μπορούσατε στο πλαίσιο της διαβούλευσης να τα αποτυπώσετε στο ερωτηματολόγιο και συγκεκριμένα στις σχετικές προτεραιότητες και επανεμβάσεις που αναφέρθηκε η κυρία Ανδρεούλη. Κάποια άλλη ερώτηση έχουμε λάβει? Δεν έχει έρθει κάποια άλλη ερώτηση. Μπορούμε να δώσουμε λίγο χρόνο μέχρι να... μέχρι να λάβουμε κάποια ερώτηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο τομέας είναι αρκετά διευρυμένος. Ήδη οι 11 παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν και οι ενδεικτικές προτεραιότητες τους είναι μεγάλες αριθμό, καλύπτουν ένα μεγάλο πεδίο. Και σίγουρα, όπως διαπιστώνουμε όλοι, υπάρχουν... αρκετές αλληλεπιδράσεις λόγω της διαθεματικότητας του τομέα και με άλλους τομείς και πλατφόρμες. Όπως για παράδειγμα τα ερωτήματα που λάβαμε ήδη αφορούν και τον τομέα το δικό μας αλλά και τους άλλους δύο τομείς. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποιο θέμα που θα θέλατε να θίξετε? Νομίζω έχει συνδεθεί μαζί μας και ο κύριος Στρατάκης ως μέλος της συμβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρω, μέχρι να έρθει κάποια ερώτηση, αν θα ήθελα να κάνει κάποια τοποθέτηση. Και βεβαίως, όποιο άλλο μέλος της συμβουλευτικής ομάδας θα μπορούσε να, μέχρι να έρθει κάποια ερώτηση, να κάνει κάποια τοποθέτηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Εγώ απλά θα πω να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντική η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων τομέων και για την λύση, την ανάλυση και την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων και σύνθετων προβλημάτων. Οπότε, στα πλαίσια αυτά θα έπρεπε, πιστεύω, μια τέτοια αλληλεπίδραση να την επιδιώξουμε και να την υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα. Όπως καταλαβαίνετε, το τομέα των υλικών είναι ιδιαίτερα ευρύς και οριζόντιος, όπως με μεγάλη απήχηση και εφαρμογή σε όλους σχεδόν τους τομείς τους οποίους παρουσιάστηκαν σήμερα. Και μία τέτοια αλληλεπίδραση επιβάλλεται και μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης θα αποκτηθούν και θα ευνοηθούν συνέργειες, όπως είπα, για την αντιμετώπιση σύγχρονων και σύνθετων προβλημάτων. Εγώ αυτό ήθελα να πω από τη μεριά μου. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από την... Ναι, υπάρχει ακόμη μια ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στρατάκη. Μια ερώτηση ακόμα από το κοινό. Όσον αφορά στην πράσινη ανάπτυξη, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τεχνολογίες
πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα τεχνολογίες εξέλιξης μηχανών εσωτερικής καύσης με μείωση ρήπων. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τεχνολογίες εξέλιξης μηχανών εσωτερικής καύσης... Ναι, να πω από την πλευρά μου, ίσως αν μπορώ να παρέμβω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Όσον αφορά τον τομέα των υλικών, νομίζω η κυρία Ανδρεούλη αναφέρθηκε σε τέτοιες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα την μείωση της τριβής ή τεχνολογίες μείωσης της τριβής σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Το τελευταίο, έτσι, ιδιαίτερα στο κομμάτι των, όπως αναφέρθηκε, των επιστρώσεων, υπάρχουν αναδυόμενες τεχνολογίες επιστρώσεων ή τροποποίησης επιφανειών που οδηγούν σε τέτοιου είδους πράσινες τεχνολογίες πέρα από τη ΣΑΠΕ, και πολύ εύστοχα η ερώτηση θέτει αυτό το ερώτημα, διότι αυτές οι τεχνολογίες είναι ήδη αναδυόμενες και θέτουν σημαντικές προσδοκίες για την μείωση των ρήπων, όπως είναι η μείωση της τριβής μεταξύ επιφανειών, και που έχει, όπως καταλαβαίνετε, τρομερό αντίκτυπο, θα έχει τρομερό αντίκτυπο όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη. Οπότε είμαστε στον τομέα της ενέργειας, των υλικών, έχουμε σαν Επιτροπή σκεφτήκαμε και τοποθετήσαμε την αντίστοιχη παρέμβαση στον τομέα αυτόν. Αυτό είναι βέβαια μία από τις τεχνολογίες. Προφανώς υποθέτω ότι και άλλες παρεμβάσεις και άλλες προτεραιότητες σε αυτό το τομέα μπορούν να αντιμετωπίσουν το κομμάτι της ανάπτυξης τεχνολογιών πέρα από τη ΣΑΠΕ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στρατάκη. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θα θέλατε να διευκρινίσουμε σχετικά με αυτά που παρουσιάστηκαν σήμερα για το τομέα? Σίγουρα θα έχετε τον χρόνο σας να μελετήσετε όλο το υλικό. Υπάρχουν και οι παρουσιάσεις που είχαν γίνει στα πλαίσια της διαμόρφωσης της πρότασης που έγινε σήμερα στο site της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Θα έχετε τον χρόνο να δείτε και ξανά το βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε καλύτερα τις πληροφορίες που παρουσιάσαμε. Και υπάρχουν τα ερωτηματολόγια διαθέσιμα, όπως είπαμε, προκειμένου να μας στείλετε τις προτάσεις σας, τις απόψεις σας, σε επίπεδο προτεραιοτήτων, καθώς και παρεμβάσεων. Από ό,τι λαμβάνω εδώ, τα μηνύματα εσωτερικά της διοργάνωσης έχουν μείνει λίγα λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε. Να επενθυμίσω ότι υπάρχει και μία φόρμα αξιολόγησης της σημερινής εκδήλωσης, φαντάζομαι κάπου κάτω από το βίντεο που παρακολουθείτε, μπορείτε να τη βρείτε, προκειμένου να αξιολογήσετε έτσι και όλη την διαδικασία της εκδήλωσης στα δεξιά της σελίδας. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Αν δεν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις ή δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια μέλη που θα ήθελα να τοποθετηθούν πριν ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω, κυρία Ανδρεούλια, θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε έτσι ολοκληρώνοντας? Όχι, προς το παρόν δεν έχω κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλους τους συναδέλφους και στη συμβουλευτική ομάδα έτσι, για την όλη προσπάθεια και την καλή συνεργασία που είχαμε. Ωραία. Προφανώς είναι διευρυμένη, όπως είπαμε, οπότε αναμένουμε ότι μέσα από τη διαβούλευση ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δει όλες αυτές το πλήθος, τέλος πάντων, των περιοχών και να επέμβει σε περίπτωση που κάτι δεν έχει καλυφθεί. Πολύ σωστά. Αν κάτι λοιπόν δεν έχει καλυφθεί, αν υπάρχουν άλλες προτάσεις, αναμένουμε να τις λάβουμε και να τις επεξεργαστούμε. Ευχαριστώ εσάς προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, αλλά και για τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά και αναμένουμε το feedback από την ερευνητική, επιχειρηματική και κοινωνική κοινότητα της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά.